οργή και θλίψη προκαλεί στην γερή δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας κατά τη διάρκεια επεισοδίων που προκλήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από χούλιγκαν στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τα φωνικά επεισόδια. Οι συλλήψεις έχουν ήδη ξεπεράσει 100. Βαρύτατες κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει το σύνολο των κατηγορουμένων για τα φωνικά επεισόδια κατά τα οποία δολοφονήθηκε ψυχρό φίλαθλος της ΑΕΚ. Το πρώτο κομβόι των 94 συλληφθέντων για τα επεισόδια οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα από τη Γαδά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλληφθέντες χούλιγκαν στήρισαν την ομερτά, καθώς δεν συνεργάστηκαν με τους αστυνομικούς που ανέλαβαν την προανάκριση και δεν έδωσαν χρήσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικογραφίες που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία θα κατηγορηθούν αναμένεται να είναι η ανθρωποκτονία, οι βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες και πρωτίστως η εγκληματική οργάνωση. Αμέσως μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων και φυσικά αν παραμείνουν οι κακουργηματικές κατηγορίες για όλους, η σκητάλη θα περάσει στον ανακριτή. Θεωρείται βέβαιο ότι οι κατηγορούμενοι χούλιγκαν θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να βρουν όλοι δικηγόρους αλλά και να καθοριστούν διερμηνείς που είναι αναγκαίοι για τη διαδικασία. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι ο δράστης είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, όμως αναμένονται και τα αποτελέσματα πληθώρας εργαστηριακών ελέγχων προκειμένου να ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων όπως το γενετικό υλικό, τα δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ την ίδια ώρα γίνεται συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας, βίντεο από κάμερες ασφαλείας όσο και από το διαδίκτυο. Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τη δολοφονική επίθεση αλλά και από το κομβόι των χούλιγκαν στο οποίο διέσχισε τη μισή χώρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ελληνικής αστυνομίας, δεν έχουν ακόμα συλληφθεί 10 έως και 50 άτομα που είχαν εμπλοκεί στα επεισόδια, γι' αυτό και γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι και μπλόκα στο οδικό δίκτυο και τα σύνορα. Ακόμα 5 Κροατές που φέρνουν ότι συμμετείχαν στην ομάδα, η οποία προκάλεσε τα αιματηρά επεισόδια, προσήχθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην Ιγουμενίτσα, ενώ ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν με πλοίο προς την Ιταλία. Σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή 19χρονου Κροάτη, ο οποίος είχε προσαχθεί χθες στην Κακαβιά, ενώ προσπαθούσε και αυτός να φύγει από την Ελλάδα με λεωφορείο για τα Τύρανα. Επίσης στους Ευζώνους συνελήφθησαν 7 Κροάτες που έφευγαν από την Ελλάδα. Σε βάρος τους δεν προέκυψαν στοιχεία για ανάμειξη στα επεισόδια, αλλά στο όχημα που επέβαιναν βρέθηκαν μαχαίρια, γι' αυτό κρατούνται και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Για τραγική αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και παραδέχθηκε ότι υπήρχαν πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν και έκανε λόγο για πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα. Ανεπάρκεια της αστυνομίας καταγγέλνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκτοξεύουν πειρά κατά της κυβέρνησης. Στο μεταξύ, αποτροπιασμό προκαλούν οι ομολογίες μέσα σε ομάδες οργανωμένων οπαδών στο Facebook και στο Twitter, Ελλήνων οι οποίοι κομπάζουν για τα κατορθώματά τους στην Νέα Φιλαδέλφεια. Κάποιοι ανέβασαν φωτογραφίες με τους χούλιγκαν στη Δυναμό και μηνύματα μίσους. Απετράπη από την αστυνομία οπαδικό επεισόδιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε 16 προσαγωγές και 3 συλλήψεις οπαδών προχώρησε η αστυνομία έπειτα από έλεγχο. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, υπενθυμίστηκε ότι έπειτα από σχετικό έλεγχο βρέθηκαν άτομα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οπαδούς του ΠΑΟ, τα οποία κινούνταν με 5 οχήματα στην περιοχή της Κρίνης, ρωτώντας τον κόσμο τι ομάδα είσαι. Προλάβαμε κάποιο επεισόδιο. Δυστυχώς, 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Καμπανού, η Θεσσαλονίκη δεν λέει να ηρεμήσει. Δεν είναι το μοναδικό που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στο σύνολο πρέπει να πλησιάζουμε πια σε διψήφιο αριθμό. Η αστυνομία προχώρησε σε 16 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 6 ναυτικοί πυρσοί, καθώς και μία σιδερένια δοκός. Αυστηριοποίηση και εφαρμογή των ποινών, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι σύνδεσμοι να κλείσουν από χθες. Αναλυτικά σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει. Στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση και εκτροπή έκνομων ενεργειών, οι οποίες σχετίζονται με επικείμενες αθλητικές εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους, του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, προέβησαν στη σύλληψη 3 ατόμων. Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 21, 26 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Οι συλληφθέντες με τη σχηματιστήσα σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε 2,5% διαμορφώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 1,8%. Ανησυχία προκαλεί πάντως και το γεγονός ότι ο δείκτης της διατροφής παρουσίασε νέα άνοδο, έστω και οριακή, και διαμορφώνεται πλέον για τον Ιούλιο στο 12,3% από 12,2% που ήταν τον Ιούνιο.
Το μόνο ίσως θετικό στοιχείο είναι ότι ο πληθωρισμός στη σύγκριση μήνα με μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023, παρουσιάζει οριακή μείωση της τάξης του 1,1%. Η μεγαλύτερη άνδος παρατηρείται στα στερεά καύσιμα 26,6%, στα φρούτα 19,4% και λαχανικά 15,5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στο φυσικό αέριο με 68,9%, ηλεκτρικό ρεύμα με 16,2% και καύσιμα με 15,6%. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από τη σύγκριση του Γενικού Δίκτυ Τιμών Καταναλωτή του μηνός Ιουλίου 2023 με τον αντίστοιχο δίκτυ του Ιουλίου 2022, προέκυψε αύξηση 2,5% εναντί αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021. Ο Γενικός Δίκτυς Τιμών Καταναλωτή κατά το μήνα Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023 παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του 12 μήνου Αυγούστου 2022-Ιουλίου 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12 μήνου Αυγούστου 2021 έως Ιουλίου 2022 παρουσίασε αύξηση 6,2% έναντι αύξηση 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 12 μήνου Αυγούστου 2021 έως Ιουλίου 2022 με το 12 μήνο Αυγούστου 2020 έως Ιουλίου 2021. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος του 27χρονου διανομέα που προκάλεσε θανατηφόρα χτυπήματα σε 50χρονο, ο οποίος του έκανε παρατήρηση επειδή κινείτο με τη μοτοσυκλέτα του σε πεζόδρομο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένο διανομέας κατηγορείται για θανατηφόρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο 27χρονος διανομέας ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο θάνατος του 50χρονου επήλθε λόγω κρανιοκεφαλικών κακώσεων από αναφερόμενο ξυλοδαρμό και πτώση εξιδίου ύψους. Το περιστατικό έγινε με σιβρινές ώρες της Δευτέρας στο πεζοδρόμο της Αγίας Σοφίας, ενώ ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο που εξέπνευσε την επόμενη μέρα. Υπενθυμίστε ότι σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας πλησίων του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας και το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε μετά από παρατήρηση που έκανε το θύμα στον 27χρονο διανομέα επειδή πέρασε με τη μοτοσυκλέτα του από τον πεζόδρομο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 27χρονος διανομέας χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι τον 50χρονο με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια ο διανομέας τον παράτησε στο πεζοδρόμιο και αποχώρησε. Επιτόπου μετέβη σταθμός του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν το μεσήλικα άνδρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εκεί όπου το πρωί της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή. Του έκανε μια παρατήρηση να μην τρέχει, γιατί στο πεζόδρομο κυκλοφορούν άνθρωποι, παιδάκια, ηλικιωμένοι και είναι πολύ εύκολο να προκληθεί ένα ατύχημα. Στην παρατήρηση του γαμπρού μου αντέδρασε με άγριο τρόπο, του απάντησε προφανώς και ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου σηκώθηκε να φύγει και του κατάφερε χτύπημα πισόπλατο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει λιπόθυμος, να το παραλάβει το ασθενοφόρο και όταν έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Είναι το πρώτο περιστατικό και ελπίζω και το τελευταίο που γίνεται. Εντάξει, στο δρόμο πάντα γίνονται διενέξεις. Όποιος δηλαδή λέει ότι δεν γίνονται, ζει σε άλλο κόσμο προφανώς, αλλά σε τέτοιο σημείο όχι. Και το καταδικάζουμε απερίφραστα, γιατί είμαστε μέλη της κοινωνίας, είμαστε σε αυτήν την κοινωνία ενεργά κύτταρα και ζούμε από την κοινωνία. Θέλουμε την κοινωνία μαζί μας. Ο διανομέας που γροθοκόπησε τον 50χρονο συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το νοσοκομείο ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία ότι ο μεσήλικας άνδρας είχε καταλήξει και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Έλεγχοι σε 918 ιδιώτες και επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης του Αιγιαλού, από τις οποίους διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις, πραγματοποιήθηκαν από τις 21 Ιουλίου μέχρι και χθες από τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ύστερα από κινητοποίηση του συνόλου των στελεχών των κτηματικών υπηρεσιών με ανάκληση των θερινών αδειών και μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες που είχαν λήψη προσωπικού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκαιρα επιθεωρήσεις στο μέγιστο δυνατό αριθμό επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εντολής που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για ένταση των ελέγχων στις παραλίες σε όλη τη χώρα, ο μέχρι στιγμής απολογισμός περιλαμβάνει τα εξής. Στο διάστημα από τις 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 918 επιχειρήσεις και ιδιώτες, σε 39 περιφερειακές ενότητες με έμφαση στις τουριστικές περιοχές.
Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 85 επιχειρήσεις στην Κρήτη, 110 στις Κυκλάδες, 178 στο Ιόνιο, 35 στη Χαλκιδική. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση κατάληψης έκτασης πέραν της μισθωμένης και σε κάποιες περιπτώσεις κατάληψη γυαλού χωρίς να υπάρχει μίσθωση. Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης από τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρόστιμα, απομάκρυση των ομπρελοκαθισμάτων, κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών εντός της κοινόχρηστης ζώνης σε γυαλού και παραλίας, αποβολή των μισθωτών έως και αυτόφορη διαδικασία για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις κτηματικές υπηρεσίες υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νάγια Σκόλια, αυτεπάγγελτα ύστερα από καταγγελίες που υποβάλλουν οι πολίτες. Οι αυτοψίες σε όλη τη χώρα και ιδίως στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου προκειμένου, όπως έχει επισημάνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να γίνονται σεβαστοί οι όροι των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τις επιχειρήσεις, να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος και να προστατεύεται η εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του διεξάγει τη δίμηνη έρευνα βαρόμετρο της οικονομίας της Χαλκιδικής προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής όντας στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, που ωστόσο παραμένει υψηλότερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο συν 2,1% ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής από συν 3,9% του προηγούμενου κύματος και συν 1,9% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος Ιουνίου-Ιουλίου 2022. Καλύτερη γενικά κρίνεται η επίδοση των περισσότερων επιχειρήσεων σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο κύμα της έρευνας 17% καλή, 39% ικανοποιητική, 30% μέτρια και 14% κακή, εκτιμούν οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής στην κατάσταση των επιχειρήσεών τους, σημειώνοντας αύξηση των καλών και ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και αντίστοιχα μείωση των κακών σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα. Με αυξημένο ή ίδιο τζίρο το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής. Υπερδιπλάσιο το ποσοστό των επιχειρήσεων 42% που δηλώνει αύξηση του τζίρου σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα, 34% δηλώνει ότι παρέμεινε ίδιος και 24% ότι μειώθηκε. Παρότι οι επιχειρήσεις διατηρούν το προσωπικό τους ή προσλαμβάνουν νέο, αυξάνονται αυτές που δηλώνουν ότι θα προβούν σε απολύσεις, 30% δηλώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, 58% ότι θα διατηρήσει το υπάρχον, ενώ 12% δηλώνει ότι θα προβεί σε απολύσεις. 7 στους 10 αναμένουν καλύτερες ή έστω ίδιες επιδόσεις για τις επιχειρήσεις τους. Σημαντική είναι ωστόσο η υποχώρηση του ποσοστού 19% που δηλώνει ότι περιμένει να είναι καλύτερη η κατάσταση της επιχείρησής του σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα που ήταν 60%, φανερώνοντας την αισιοδοξία που επικρατούσε στην αρχή της σεζόν. 51% δηλώνει ότι αναμένει να είναι η ίδια, ενώ 30% εκτιμά ότι θα είναι χειρότερη. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των επιχειρήσεων στη Χαλκιδική. 53% δηλώνει ότι επηρεάζεται η λειτουργία και η απόδοση των επιχειρήσεών τους από την κλιματική αλλαγή. 36% δηλώνει όχι, ενώ 11% δηλώνει ότι δεν το αφορά. Σωστή απόφαση η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και η μείωση των τεκμηρίων. 53,4% δηλώνει ότι είναι σωστή απόφαση η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και η μείωση των τεκμηρίων, ενώ απαιτεί την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εφαρμογή. 25,9% θεωρεί σωστή την απόφαση, αλλά με αποτελέσματα που θα αφορούν σε βάθος χρόνου. 8,6% δηλώνει ότι είναι λάθος απόφαση όσο δεν μειώνεται η φοροδιαφυγή. 12,1% δηλώνει άλλο. Συντριπτικό το ποσοστό των επιχειρηματιών που πιστεύουν ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους. 86% πιστεύει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Μόλις 3% πιστεύει ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, ενώ 11% δηλώνει άλλο. Αρνητικά αξιολογεί το μεγαλύτερο ποσοστό την πορεία της φετινής σεζόν στη Χαλκιδική. 45% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά αξιολογεί την μέχρι τώρα πορεία της καλοκαιρινής περίοδου στη Χαλκιδική.
38% την αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά, ενώ 17% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2023. Το δείγμα αποτελείται από 355 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική. Έντονη είναι η παραμόρφωση των καρπών σε ροδακινές διαφόρων ποικιλιών σε αγροτική περιοχή της Αμπελιάς Γιαννιτσών σε μια έκταση που ξεπερνά τα 500 στρέμματα καλλιεργειών. Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, το πρόβλημα πλέον επανεμφανίστηκε και επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς στη γύρω περιοχή. Το γεγονός ότι εμφανίστηκαν μόνο σε 2 κτήματα αρχικά θεωρήθηκε ότι μπορεί να οφείλεται σε κάποιο έντομο ή μη παρασιτικής φύσης αίτιο. Παρά τα αυτά, το 2022 το πρόβλημα επεκτάθηκε στα αρχικά κτήματα σε όλα τα δέντρα, καθώς και σε νέα κτήματα περιμετρικά των πρώτων. Το 2021 το καλοκαίρι, εγώ και ο συνάδελφος ο Αδαμαντίδης Αλέξανδρος από τις Αμπελιές εντοπίσαμε μία παραμόρφωση σε κάποιους σποραδικά εμφανιζόμενους καρπούς ροδακινιάς αρχικά, στο τέλος του καλοκαιριού του 2021, όπου όταν είναι ένα σποραδικό το φαινόμενο, μπορεί να είναι και από άλλες αιτίες, από περιβαλλοντικές, από κάποιο έντομο και δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Το 2022 όμως, τα κτήματα που είχαν αυτά τα σποραδικά φαινόμενα, τους σποραδικούς αυτούς παραμορφωμένους καρπούς, είχαν εμφανίσει παραμορφώσεις στο σύνολο της παραγωγής τους. Ταυτόχρονα, περιμετρικά κτήματα αυτών των κτημάτων είχαν αρχίσει και αυτά να εμφανίζουν παραμορφωμένους καρπούς. Έτσι στάθηκε δείγμα στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο από τα προσβεβλημένα κτήματα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο κ. Παστόπουλος, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής η σαφής διάγνωση για το πρόβλημα. Οι αγρότες διαπίστωσαν ότι φέτος το πρόβλημα είχε επεκταθεί στην περιοχή με αποτέλεσμα τα πρώτα κτήματα που είχαν συμπτώματα να έχουν ολική μείωση παραγωγής εξαιτίας οφθαλμόπτωσης ανθοφόρων και φυλοφόρων οφθαλμών σημαντικής παραμόρφωσης των καρπών που έχουν παραμείνει στα δέντρα. Ενδιαφερθήκαμε, στείλαμε αμέσως δείγμα στο Μπενάκι Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, όπου μας ενημέρωσαν τότε ότι μπορεί να μην είναι, δεν φαίνεται ότι είναι κάτι παθογόνο αρχικά και να κοιτάξουμε για άλλες αιτίες που μπορεί να φταίνε. Φέτος όμως, το 2023 το καλοκαίρι, από την Άνοιξη, παρατηρήσαμε ότι τα πρώτα κτήματα που εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα έχουν αρχίσει να έχουν οφθαλμόπτωση, να καθυστερούν να βγάλουν φύλλα. Οι καρποί που έχουν μείνει να είναι ελάχιστοι και να είναι όλοι παραμορφωμένοι. Ενώ τα γύρω κτήματα έχουν παραμορφωθεί στο σύνολό τους οι καρποί και φαίνεται ότι περχωράει γρήγορα αρκετά μακριά από τα πρώτα κτήματα αυτά τα συμπτώματα. Σύμφωνα με τον κύριο Παστόπουλο, τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία του ιού της ευλογιάς της Δαμασκηνιάς, που υπήρχε πάντα σε αυτές τις ποικιλίες εδώ και 15 χρόνια, που είναι εκεί τα δέντρα, καθώς και του λανθάνοντος μοσαϊκού της ροδακινιάς. Αυτά τα δύο όμως παθογόνα δεν προκαλούσαν τόσο σοβαρά συμπτώματα. Φανταστείτε ότι αυτά τα δέντρα που εξετάζουμε είναι 15-20 χρονών και μέχρι το 2021 παρήγαγαν εντελώς υγιή ροδάκινα. Ο ιός της σάρκας της Δαμασκηνιάς υπάρχει παντού στην περιοχή και καλλιεργούμε με αυτόν, δηλαδή βάζουμε ανθεκτικές ποικιλίες χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτά τα ροδάκινα μέχρι το 2021 μπορούσαν και παρήγαγαν καρπούς ενώ μπορεί να είχαν προσβληθεί από τον ιό χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία. Κάτι Εντά. Άλλαξε. Ή κάποιος μεταλλάχτηκε από τους ιούς που έχουμε ήδη, ή μας ήρθε κάποιος καινούριος. Δεν εξηγείται κάτι να μεταδίδεται τόσο γρήγορα σε όλους τους καρπούς. Επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό, σε όλους τους καρπούς των κτημάτων αυτών. Αν κάποιος παραγωγός σε άλλη περιοχή δει μερικούς σποραδικά εμφανιζόμενους καρπούς, δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να είναι και φυσιολογικό, επειδή είχαμε ζεστό χειμώνα ή επίσης καιρικές συνθήκες, μπορεί κάποιο έντομο να τα τσίμπησε και να τα παραμορφώθηκαν. Εδώ μιλάμε ότι εκεί που εμφανίζεται είναι όλοι οι καρποί σχεδόν παραμορφωμένοι. Αυτό που δεν είναι σαφές και να πούμε είναι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το χρόνο. Αν θα έχει ύφεση, έξαρση, αν θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς στους παραγωγούς τι μέλη γεννιέστε και τι πρέπει να κάνουν. Περιμένουμε και εμείς να μας ενημερώσουν οι αρχές. Τα αποτελέσματα προωθήθηκαν στο τμήμα ποιοτικού και φυτοϊγειονομικού ελέγχου της Περιφερικής Ενότητας Πέλλας, όπου σε συνεννόηση με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα προχωρήσουν σε περαιτέρω γενετικό έλεγχο με σκοπό την διερεύνηση άγνωστων ιογενών ασθενειών.